Το πλευρό των σεισμόπληκτων βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πληγέντων, απέστειλε μεγάλες ποσότητες σε κρεβάτια, στρώματα, σκηνές, υπνόσακους, είδη προσωπικής υγιεινής και όχι μόνο. Μετά από συντονισμένες κινήσεις αναπτυξιακής θεραπείου της περιφέρειας και των Δήμων, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ ανταποκρίθηκε. Έχει στείλει περίπου 130 κυβικά υλικό για τους σεισμοπαθείς. Αυτό αφορά κρεβάτια, στρώματα, sleep bank, σκηνές, είδη ατομικής υγιεινής και γενικά οτιδήποτε χρειάζεται για την άμεση αντιμετώπιση πραγμάτων τα οποία είναι αναγκαία και χρήσιμα για τους σεισμόπληκτους. Μεγάλες ποσότητες υλικών μεταφέρθηκαν στους Δήμους Μηνώα Παιδιάδας και Αρχανών Αστερούσιων, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες θα αποστέλλεται επιπλέον υλικό από τις αποθήκες της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Κουβέρτες, για παράδειγμα, είναι χίλιες οι οποίες μας έχουν στείλει. Σκηνές μας έχουν στείλει 30. Έχει ήδη παραλάβει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων 50. Κρεβάτια μας έχουν στείλει 100 κουτσέτες, δηλαδή 200 δηλαδή, κρεβάτια. Ήδη όμως έχουμε δώσει εμείς πάρα πολλά κρεβάτια πάλι από τον εξοπλισμό της ύπατης και έχουμε τοποθετήσει στο κλειστό του Αρκαλοχωρίου, στο Ίνι και σε άλλους τόπους, στις Μελέσσες και σε άλλους τόπους. Γενικώς η Αναπτυξιακή προσπάθησε να ανταποκριθεί στον εξοπλισμό περισσότερο. Ο Γιώργος Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στην δομή που έχει δημιουργηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου, καθώς και στη συμβολή της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ. Θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι αν δεν έχουμε κρεβάτια για τους οικίσκους οι οποίοι θα έρθουν και αν δεν φτάνουν οι ποσότητες που μας έχει στείλει η ύπατη ή που διαθέτουμε εμείς, θα χρειαστεί και μια πρόσθετη ακόμα προμήθεια. Αν δεν μπορούμε να τα βρούμε από ξενοδοχεία που έχουν και τα ξενοδοχεία εξοπλισμό, το οποίο τον διαθέτουν για τους σεισμόπληκτους.